συμμετέχουμε πάλι μαζί με το Τελεμικό Κέντρο Αθηνά ως εθνικός εκπρόσωπος του Όπενα στην Ελλάδα, μαζί με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τη Βιβλιοθήκη βασικά του Πανεπιστήμιου Κύπρου, που είναι εθνικός εκπρόσωπος του Όπενα στην Κύπρο. Το σημερινό μας webinar είναι, είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι με ένα πολύ ένα θέμα το οποίο είναι αυτή τη στιγμή υπό εξέλιξη, να δούμε πώς θα υλοποιηθεί. Έχει ήδη μπει στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, μετασχηματισμός για την αξιολόγηση της έρευνας συγκεκριμένα. Οπότε είπαμε να ξεκινήσουμε με αυτό το γενικό για να δούμε το ότι υπάρχουν προσπάθειες που γίνονται στο να αλλάξουν παραδοσιακά μοντέλα αξιολόγησης της έρευνας, να μπουν έτσι πιο ποιοτικά κιόλας εργαλεία στην αξιολόγηση της έρευνας και των ερευνητών, συνεπώς. Και πώς αυτά φυσικά όλα επηρεάζουν τα εθνικά οικοσυστήματα έρευνας. Γι' αυτό έχουμε μαζί μας σήμερα, έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας σήμερα τον κύριο Κωνσταντίνο Γλινό, που έχει υπηρετήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι τέος επικεφαλής τμήματος για την επιστήμη συγκεκριμένη στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που θα μας μιλήσει για το πώς για τις προσπάθειες που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πώς αυτό επηρεάζει όλους εμάς. Σίλβια, ίσως θέλετε να πείτε κάποια πράγματα για την επιστήμη. Να καλημερίσουμε. Ναι, και οι δύο. Θα καλημερίσουμε και εμείς με τη σειρά μας, όλες και όλους. Σας ευχαριστούμε για τη δυναμική συμμετοχή σας στο πρώτο webinar του 2023. Και εδώ να σημειώσουμε ότι φέτος είναι η πέμπτη χρονιά που πραγματοποιούνται τα webinars, τα οποία αποδεικνύουν την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε αναπτύξει και την απήχηση που έχουν στο κοινό. Ευχαριστούμε επίσης τον κύριο Γλινό για την αποδοχή του της παρουσίασης, το οποίο έχει σκοπό να αποσαφηνίσει την έννοια της αξιολόγησης στον τομέα της έρευνας και να αποδώσει την τρέχουσα κατάσταση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για την μεταρρύθμιση μέσα από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και όπως το COARA. Πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Γλινό, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα διαδικαστικά του webinar. Η εκδήλωση βιντεοσκοπείται. Τα αρχεία της παρουσίασης και της βιντεοσκόπησης θα μοιραστούν με τη λήξη της εκδήλωσης. Παρακαλούμε να έχετε τα μικρόφωνα στη σήγαση και όλες οι ερωτήσεις θα συλλεχθούν από το chat και θα απαντηθούν από τον ομιλητή μας στο τέλος της παρουσίασης του. Κύριε Γλινέ. Καλημέρα σε όλους και από τη μεριά μου και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα σας μιλήσω για την αναμόρφωση του συστήματος αξιολόγησης της έρευνας και των ερευνητών, αλλά θα σας το πω λίγο ξεκινώντας από μία, ας το πούμε, αρνητική πλευρά, δηλαδή θα περιγράψω το ποια προβλήματα έχει το σύστημα έρευνας σήμερα, παγκόσμια, και πώς μετά η ανοιχτή επιστήμη και έρχεται να λύσει ορισμένα από αυτά και γιατί η αξιολόγηση της έρευνας και των ερευνητών είναι όλο και πιο επιτακτική, όλο και πιο αναγκαία. Θα μοιραστώ λίγο την οθόνη μου. Υποθέτω το βλέπετε, βλέπετε την οθόνη. Ναι. Πολύ καλά. Βλέπετε την παρουσίαση. Ωραία. Εγώ δεν τη βλέπω καλά γιατί εν μέρει επισκιάζεται από το Zoom. Λοιπόν, είναι στα αγγλικά οι διαφάνειες, αλλά θα προσπαθήσω να τα πω όλα στα ελληνικά, όσο γίνεται τουλάχιστον. Λοιπόν, ποια είναι τα προβλήματα της έρευνας σήμερα, λέγεται, λέμε προκλήσεις, είναι εφημισμός λίγο. Οι πληγές του φαρό της έρευνας είναι βασικά σήμερα. 12 εδώ
για τις οποίες θα σας μιλήσω, για άλλες πιο εκτεταμένα, για άλλες πιο σύντομα. Ξεκινώντας από αυτά που είναι σε κίτρινο, ξεκινώντας από τις πρώτες τρεις, ότι έχουμε μία αντίληψη σήμερα της έρευνας, τι θα πει ποιότητα έρευνας, η οποία είναι πολύ στενή. Όλοι μιλάμε για την αριστεία. Τι θα πει όμως αριστεία? Αν ρωτήσει, νομίζω, κανείς 10 διαφορετικούς ακαδημαϊκούς ή ερευνητές, θα δώσουν 10 διαφορετικές απαντήσεις. Σήμερα, στις περισσότερους κύκλους, αριστεία νοείται, άριστος νοείται εκείνος ο ερευνητής, ο οποίος έχει δημοσιεύσει εξαιρετικά εντός ή εκτός εισαγωγικών άρθρα, σε υψηλής φήμης, σε υψηλής ποιότητας, και αυτό να συζητήσουμε ότι θα πει ποιότητα, περιοδικά. Δηλαδή, εξαρτάται η ποιότητα, την ταυτίζουμε με το πού δημοσιεύεις και το πόσο δημοσιεύεις. Έτσι. Σε πολλές χώρες χρειάζονται ορισμένες δημοσιεύσεις σε ορισμένου είδους περιοδικά, το περίφημο GIF, General Impact Factor, έτσι ώστε να πάρεις μια θέση καθηγητή ή λέκτορα σε ένα πανεπιστήμιο, να ερευνητής σε ένα ερευνητικό κέντρο. Ταυτόχρονα έχουμε πολλά προβλήματα με την αναπαραξιμότητα της έρευνας, το κατά πόσον δηλαδή τα ερευνητικά αποτελέσματα μπορούν να αναπαραχθούν εάν κάποιος ανεξάρτητα προσπαθήσει να τα εξάγει. Αυτό είναι μια διαφάνεια η οποία είναι λίγο παλιά, είναι μέχρι μερικά χρόνια, αλλά πιστεύω ότι τα αποτελέσματα ισχύουν και σήμερα. Το Nature είχε δημοσιεύσει μία σειρά άρθρων όσον αφορά την αναπαραξιμότητα, ένας τομέας που ένας συμπατριώτης, ο κ. Ιωαννίδης, που είχε ξεκινήσει πριν αρκετά χρόνια, όταν ακόμα ήταν καθηγητής στα Γιάννενα, αλλά τώρα είναι στον Στάνφορντ. Λοιπόν, κατά πολλές δημοσιεύσεις, εδώ έχω δύο παραδείγματα, λίγο παλιά, από το 2009 και το 2014, 85% μέχρι 85% κυμαίνεται το ποσοστό, πιστεύουν, ανάλογα με την ερευνητική περιοχή, ανάμεσα στο 30% και στο 85% αποτελεσμάτων, δεν μπορούν να αναπαραχθούν. Δηλαδή, εξάγοντας μια συμπεράσματα σε μια δημοσίευση και μετά, αν κάποιος με τα ίδια δεδομένα, με το εφόσον έχει πρόσβαση, αν υπάρχει λογισμικό, το οποίο χρησιμοποιήθηκε και με το ίδιο συλλογιστικό και μεθοδολογία, φτάνει σε διαφορετικά αποτελέσματα. Αυτό βέβαια μειώνει ή διαλύει εντελώς την εμπιστοσύνη σε αυτά τα αποτελέσματα και τα αποτελέσματα αυτά δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει κάποιος άλλος. Γιατί γίνεται αυτό? Έχουν αναλυθεί εκτενώς οι λόγοι, είναι πολλών ειδών. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να κοιτάζει ένα ερευνητικό θέμα το οποίο δεν είναι σχετικό, το οποίο δεν ενδιαφέρει. Δεν ενδιαφέρει είτε γιατί δεν έχει σχέση με την πρακτική. Όλα αυτά που λέω αφορούν την έρευνα στην υγεία, έτσι, το οποίο το κοίταξα προεβδομάδων. Ξοδεύει με σήμερα παγκόσμια 390 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Οπότε όταν λέμε ότι μέχρι 85% αυτής της έρευνας δεν είναι αξιόπιστη, είναι λίγο τραγικό, όπως φαντάζεστε, και κυρίως και ιδιαίτερα τραγικό για εκείνους που χρηματοδοτούν αυτή την έρευνα, διότι αντιλαμβάνονται ότι ένα μεγάλο ποσοστό της χρηματοδότησης, μιλάμε άνω του μισού, πηγαίνει τσάμπα, πηγαίνει στράφη. Θα μπορούσε να πάει σε άλλες περιοχές ή σε άλλους έρευνα που είναι καλύτερης ποιότητας. Λοιπόν, είτε κοιτάζουν, είτε ένας συνολόγων, είτε επειδή τα ερωτήματα δεν είναι σχετικά με το θέμα, είτε επειδή δεν ενδιαφέρουν κανένα, για παράδειγμα δεν αφορούν τους γιατρούς, τους θεραπευτές ή τους ίδιους τους ασθενείς, είτε επειδή το ερώτημα έχει λυθεί, έχει απαντηθεί αλλού, έχουν ενδεχομένως συλλεχθεί δεδομένα γι' αυτό, αλλά οι ερευνητές που κάνουν την έρευνα δεν το ξέρουν, είτε επειδή τα αποτελέσματα είναι κλειστά, είτε και δεν έχουν πρόσβαση, επειδή για παράδειγμα δεν έχουν ποτέ δημοσιευτεί. Άλλος λόγος είναι ότι η μεθοδολογία που ακολουθείται δεν είναι η κατάλληλη. Δεν υπάρχει εκείνη συνεργασία. Ο πιο συνηθισμένος λόγος συνήθως είναι ότι το group που κάνει την έρευνα
οι δυνατότητες για στατιστική ανάλυση, οι στατιστικολόγοι που συμμετέχουν ή δεν συμμετέχουν καθόλου ή δεν έχουν τις ικανότητες να προσφέρουν έτσι ώστε να γίνει η ανάλυση με τον σωστό τρόπο. Είναι πάρα πολύ συχνό να έχουμε δείγματα, ένα σύνολο δηλαδή ατόμων στον οποίο γίνεται για παράδειγμα μια κλινική μελέτη, τα οποία δεν είναι σημαντικά. Με άλλα λόγια, και το είδαμε αυτό πάρα πολύ στο COVID, δηλαδή υπήρξαν συνέχεια δημοσιεύσεις με 30 και 40 και 50 και 80 ασθενείς στους οποίους έγινε μια μελέτη, το οποίο σε πολλές συμπλουσιφίες των περιπτώσεων δεν ήταν στατιστικά σημαντικό δείγμα, που σημαίνει ότι μπορεί να κάνει ένα σωροκόπο, αλλά τελικά τα αποτελέσματα να αξίζουν και πολλά. Έχουμε μια τάση να μην δημοσιεύονται αποτελέσματα τα οποία δεν είναι εντός εισαγωγικών επιτυχή. Δηλαδή, ξεκινάνε οι ερευνητές να αποδείξουν κάτι, δεν καταφέρουν να το αποδείξουν. Δεν δημοσιεύεται αυτό. Οπότε κάποιος άλλος πάει και το επαναλαμβάνει αυτό. Και ξανά και ξανά και ξανά, διότι δεν υπάρχει κίνητρο τα ανεποτυχή αποτελέσματα να δημοσιεύονται και εκείνα. Πολλές από τις κλινικές μελέτες, τα αποτελέσματά τους, άνω το 50% μιλάμε, έτσι, τις κλινικές μελέτες δεν δημοσιεύουν τα αποτελέσματά τους για διάφορους λόγους. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, το μεγαλύτερο απ' όλα, είναι το bias. Έτσι, ότι όπως ξέρετε, και κυρίως το confirmation bias. Δηλαδή ότι όταν θέλεις να αποδείξεις κάτι, έχεις την τάση, είναι ανθρώπινο χαρακτηριστικό αυτό, είναι ο τρόπος που σκέφτεται ο εγκέφαλος του ανθρώπου. Όταν θέλεις να αποδείξεις κάτι, έχεις την τάση να παραβλέπεις τα αποτελέσματα, για παράδειγμα τα data points, τα δεδομένα τα οποία δεν σε βοηθά να τα αποδείξεις και να λες ότι αυτό θα πρέπει να υπήρχε ένα λάθος, μια λάθος μέτρηση, αυτό αυγάζεις όλα τα outliers, τα οποία όμως μπορεί να σημαίνουν κάτι. Και σε άλλες περιπτώσεις πάλι, απλά δεν μπορεί να βρει κανείς αν τα αποτελέσματα είναι αξιόπιστα ή αναπαράξιμα. Διότι δεν υπάρχουν τα δεδομένα, και αυτό είναι στην πλειοψηφία των δημοσίευσεων, τα αποτελέσματα, δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα ή το λογισμικό δεν είναι διαθέσιμο και έτσι δεν μπορεί κανείς να δει εάν αυτά που γράφουν είναι αξιόπιστα ξανά ή όχι. Υπάρχει μια εκτεταμένη αντίληψη ότι το COVID, η κρίση αυτή, λόγω της πολύ επιτυχούς και γρήγορης ανάπτυξης των εμβολίων, απέδειξε τα θετικά της επιστήμης. Αυτό είναι αλήθεια εν μέρη, όμως. Είναι αλήθεια εν μέρη, κυρίως λόγω της μεγάλης άξισης των preprints, τα οποία συνεισφέρουν ώστε να κυκλοφορήσει η γνώση πολύ πιο γρήγορα και στο ότι η αρχική γονιδιακή αλληλουχία για τον ιό δημοσιεύθηκε από αυτόν τον από αυτούς δύο επιστήμονες από την Αυστραλία και την Κίνα πολύ γρήγορα, νομίζω ήταν 11 Ιανουαρίου του 2020 και έτσι μπόρεσε να ξεκινήσει η έρευνα για την ανάπτυξη των εμβολίων άμεσα. Τιμωρήθηκε ο Κινέζος επιστήμονας, τιμωρήθηκε γι' αυτό, έτσι που το δημοσίευσε, έχασε τη θέση του. Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις τα δεδομένα δεν δημοσιεύτηκαν και έκανε το Wellcome Trust μία μελέτη όσον αφορά αυτό και βρήκε ότι στους πρώτους 6 μήνες της κρίσης του κορονοϊού οι δημοσιεύσεις που αφορούσαν τον κορονοϊό, οι οποίες είχαν παραπομπή για τα δεδομένα τους, δηλαδή είτε δημοσίευαν επίσης είτε λέγανε μέσα ότι στο paper ότι όποιος θέλει μπορεί να τα στείλουν, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να τα στείλουν, ήταν σε ποσοστό μικρότερο από το μέσο όρο που υπήρχε πριν την κρίση του COVID. Δηλαδή, όχι μόνο δεν ανοίχτηκαν παραπάνω τα δεδομένα του COVID, αλλά κλειστήκαν. Γιατί? Διότι δεν υπήρχε το κίνητρο να ανοιχτούν, διότι ο καθένας έλεγε ότι θα τα κρατήσω, όμως να κάνω τη δημοσίευση, αυτά που μπορούν να είναι χρήσιμα σε κάτι άλλο, γιατί να υποφεληθούν άλλοι επιστήμονες, οι οποίοι μπορούν να βρουν κάτι πιο ενδιαφέρον από ό,τι έχω βρει εγώ μέχρι τώρα. Δεν υπήρχε συμφέρον να ανοιχτούν τα δεδομένα.
που να φέρει σαν ένα παράδειγμα για την ποιότητα της έρευνας. Μιλάμε λοιπόν για ποιότητα, η οποία, όπως είπα, εξισώνεται σε πολλές περιπτώσεις με το πού δημοσιεύεις και το πόσο δημοσιεύεις, αλλά όχι με την πραγματική ποιότητα, που σε αυτή την περίπτωση θα ήταν να μπορεί κανείς να επαληθεύσει τα αποτελέσματα. Στην ακραία περίπτωση, αυτό είναι η ακραία περίπτωση, αφορά βέβαια έναν τρόπο σωστό, αλλά σημαντικό, υπάρχει και εξαπάτηση. Έτσι, υπάρχει απάτη. Και το οποίο δυστυχώς εξαπλώνεται συνέχεια. Αυτό είναι ένα άρθρο που ίσως διαβάσατε στον Economist πριν από κάνα μήνα. Πότε ήταν. Ναι, 22 Φεβρουαρίου αυτής της χρονιάς. Ότι για το ποσοστό απάτης που υπάρχει και βλέπετε το γράφημα στα δεξιά, το πώς έχει αυξηθεί από το 2005 περίπου και μετά. Τι είδος απάτη είναι αυτή, βλέπετε τι είδος απάτη. Σε μερικές περιπτώσεις οφείλεται Κύριε Γλινέ, συγγνώμη που σας διακόπτω. Ακούμε πάρα πολύ δυνατά, δεν ξέρω από εσάς, έναν θόρυβο στο background. Εγώ δεν τον ακούω, ευτυχώς. Ναι, κάτι γίνεται. Και κάποιες φορές δυσκολευόμαστε να σας ακούσουμε τώρα, στα τελευταία λεπτά. Δεν έχω πει κάτι. Έχετε μήπως κάποια ρολόι κοντά? Όχι. Εντάξει, ας συνεχίσουμε. Και... Πού είναι τώρα, στην αρχή, όπως μιλάμε. Τώρα, ναι. Κάποιοι, η Αναστασία το ακούει επίσης, ας πούμε, ή μόνο εσείς. Τώρα σας ακούμε λίγο. Όχι. Ναι. Κάποιος έχει μάλλον ανοιχτό το μικρόφωνο. Ναι, θα το βρούμε, εντάξει. Ό,τι ησυχία εδώ που είναι. Δεν νομίζω να πρόκειται από μένα. Ακούγεται κάτι πολύ, ένας ήχος επαναλαμβανόμενος στο background, ο οποίος μάλλον αυτός δημιουργεί το πρόβλημα, που μικροφωνίζει καμιά φορά. Δεν έχετε κάποια συσκευή εσείς κοντά σας? Καλώς. Ας συνεχίσουμε και αν δημιουργηθεί μεγαλύτερο πρόβλημα, θα σας πούμε. Το ακούμε όλοι? Ναι, όλοι. Όλοι το ακούμε. Τώρα δεν σας ακούμε. Δεν με ακούτε, αλλά όταν κάνουμε μια, σταματάει. Σταματάει, ναι. Είναι μάλλον ρολόι, κάτι ένας επαναλαμβανόμενος ήχος. Θέλετε μήπως να βγάλετε το ακουστικό, να το ξανασυνδέσετε? Να βγάλω το ακουστικά μου και να δοκιμάσω να μιλήσω από το μικρόφωνο, από το ακουστικά, για να δω. Συνεχίζει ο ήχος? Ναι. Να βγω έξω και να ξαναπώ, δεν ξέρω τώρα πόσο δυνατός είναι. Ναι, για να κλείσω άλλη σε μια στιγμή, να βγω τότε έξω, να κλείσω εφαρμογές άλλες που είναι ανοιχτές. Ναι, για να δείτε. Δεν νομίζω, κανονικά δεν είναι αυτό, ποτέ δεν είναι δυνατά. Κλείσω το Spotify, για παράδειγμα. Ναι, είναι σαν να σε επαναλάβω, σαν χτύπος. Ε,
Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Με το κινητό να κλείσω, άμα θέλει. Κλείσω το κινητό. Δεν υπάρχει. Δεν νομίζω ότι... Δεν είναι το ποτέ να κλείσω αυτό, αλλά... Κάντε τον απολογισμό. Είναι, έρχεται πολύ έντονα κάποιες στιγμές. Δηλαδή, σας ακούμε. Κάποιες στιγμές είναι πιο έντονο. Ναι, κάποιες άλλες αλλά κάποιες στιγμές... Ναι, λοιπόν, βγαίνω, έτσι ξαναβαίνω. Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, συγγνώμη γι' αυτό. Για να δούμε αν θα λύθει το θέμα. Όχι, δεν είναι κάποιου συμμετέχοντα. Είναι, νομίζω, τον κύριο Γλίνο, γιατί μόλις έκλειανε μιούτη, τώρα που έφυγε δεν το ακούμε. Πολλοί υπόλοιποι έχουν κλειστά τα μικρόφωνα τους. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Να επανέλθει ο κύριος Κλίνος. Σας ακούμε, ναι. Σας ακούμε. Καλύτερα, δηλαδή. Με ακούτε καλύτερα. Ναι. Μάλλον, ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε συνεχίζω από εκεί που είμαστε. Λοιπόν, και βλέπουμε τέλος πάντων ότι εδώ στο αριστερό γράφημα ότι 80% περίπου είναι απάτη ή που είναι σίγουροι ή που υποπτεύεται. Και πού συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει σε όλες τις χώρες βασικά, με την Κίνα πρώτη, τη Ρωσία δεύτερη. Αυτό που μπορώ να πω, δεν ξέρω ακριβώς ποιοι παράγοντες συνεισφέρουν, αλλά νομίζω είναι λογικό να σκεφτούμε ότι όπου υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο για απάτη, εκεί συμβαίνουν και περισσότερες απάτες. Δηλαδή, στην Κίνα, για παράδειγμα, είναι πάρα πολύ σκληρός ο ανταγωνισμός. Πρέπει οπωσδήποτε να έχεις ορισμένα άρθρα και μάλιστα για τις περισσότερες θέσεις πολύ συγκεκριμένα περιοδικά για να μπορέσεις. Να... Δεν κοιτάνε το περιεχόμενο των άρθρων, κοιτάνε πόσα άρθρα έχει, σε ποια περιοδικά. Και σε πολλά πανεπιστήμια οι ερευνητές, αν δημοσιεύσουν σε ορισμένα περιοδικά, πληρώνονται. Έχουμε παράδειγμα πολλών ερευνητών, οι οποίοι, στην Κίνα δηλαδή, οι οποίοι διπλασιάζουν και τριπλασιάζουν το μισθό τους, απλά και μόνο με βάση τον αριθμό των δημοσιεύσεων που κάνει. Λοιπόν, το κίνητρο για ορισμένους είναι πάρα πολύ ισχυρό. Μπορείτε να μας το κάνετε και εσείς. Ναι, 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 ναι. Α, να μην το καταλάβετε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εκτός του ότι έχουμε αυτά τα θέματα με την ποιότητα της έρευνας, έχουμε και την ποσότητα της έρευνας, η οποία αυξάνει συνεχώς. Αυξάνει 8-9% το χρόνο. Έχουμε ένα διπλασιασμό, δηλαδή, το δημοσίευσαν κάθε 8 χρόνια. Πρόσφατα, το 2018 μάλλον, υπήρχε ένα paper από τον Ιωαννίδη ότι 9.000 κάτι συγγραφείς δημοσιεύουν μία δημοσίευση κάθε 5 μέρες. Πώς μπορεί να είναι δυνατόν αυτό? Πήρε τις δημοσίευσεις ανάμεσα για τα 17 χρόνια, το 2000 έως το 2016. Και τη στιγμή αυτό που πολλά από τις δημοσιεύσεις δεν τους γίνονται ποτέ αναφορές. Αυτό είναι 12% στην ιατρική, αλλά φτάνει στο 82% στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Τεράστια ποσοστά, έτσι, χιλιάδων δημοσιεύσεις, οι οποίες ουσιαστικά δεν διαβάζονται ποτέ από κανένα, παρά μόνο από εκείνους που τις γράψαμε. Αν πάρουμε τους εκδότες, το 2021 είχαμε 16.780 εκδότες, έτσι, οι οποίοι δημοσίευαν 121.000 περιοδικά.
δεκαπλασιάστηκε ο αριθμός των εκδοτών μέσα από το 2000 μέχρι το 2021. Και έχουμε επίσης και, και το φαινόμενο ότι αυξάνεται επίσης πάρα πολύ γρήγορα ο αριθμός των, ο μέσος αριθμός των authors σε κάθε δημοσίευση, το οποίο δεν είναι κατά ανάγκη όμως ένα πρόβλημα. Λοιπόν, πέρα από αυτά τώρα, άλλο πρόβλημα στην επιστήμη, ο οποίο είναι γνωστό, εντάξει, όπως ξέρετε πολύ καλά, έτσι ξεκίνησε όλη η επιστήμη, ότι δεν υπάρχει ανοιχτή πρόσβαση, γίνονται πρόοδοι, αλλά το πρόβλημα επιμένει σήμερα, παρόλες τις τεράστιες προσπάθειες που έχουν γίνει. 53% κατά στοιχεία που υπάρχουν στο COCIS και το OpenAIRE, ανάλογα στοιχεία, που να μην κάνει και από το OpenAIRE, αλλά πάνω από το μισό των δημοσιεύσεων είναι κλειστά. Εδώ παίρνουν στο COCIS τις δημοσιεύσεις που είναι από το 2010 μέχρι σήμερα. Στην αρχή αυξανόταν σημαντικά το ποστό των δημοσιεύσεων που υπήρχαν σε ανοιχτή πρόσβαση. Αυτό τώρα το παγκόσμιο ποσοστό είναι για μερικά χρόνια γύρω στο 50% και επιμένει να είναι εκεί, δηλαδή ανεβαίνει σιγά σιγά, αλλά πλέον πολύ αργά. Αν πάρουμε παραδείγματα συγκεκριμένων χωρών, έχω βάλει εδώ την Ελλάδα. Δεν πάει από αυτή την άποψη πάρα πολύ καλά η Ελλάδα, με την έννοια ότι στην περίοδο από το 2020 μέχρι σήμερα τα 2/3 περίπου των δημοσιεύσεων είναι ακόμα κλειστά. Αλλά κάνει πρόοδους, όπως βλέπετε στο γράφημα από κάτω. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί, κοντεύει το 50%. Είναι περίπου στο 50%. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν πάρουμε την κατάταξη των χωρών, η Ελλάδα είναι πάνω μόνο από τη Λευκορωσία, τη Ρωσία και τη Μολδαβία, όσον αφορά αυτό το δίκτυο. Δεν έχω τα στοιχεία της Κύπρου. Νομίζω ότι η Κύπρος είναι λίγο καλύτερα από την Ελλάδα, δηλαδή έχει ένα μεγαλύτερο ποστό των δημοσιεύσεων που γίνονται ανοιχτές, αλλά δεν νομίζω να ξεπερνάει κατά πολύ επίσης το 50%. Και αυτό είναι σε όλες τις περιοχές, και μάλιστα στις περιοχές που θα περίμενε κανένας, επειδή έχουν ένα τεράστιο κοινωνικό ενδιαφέρον, όπως η βιοπικιλότητα και το κλίμα. Όπως βλέπετε εδώ είναι ακόμα χειρότερο. Είναι μέχρι το 2020, από τα 40 χρόνια, 1980-2020, το 57% των δημοσιεύσεων είναι κλειστές. Γι' αυτό και έχει ξεκινήσει πρόσφατα μία εκστρατεία, όπως έχει γίνει και με το COVID. Και με το COVID η εκστρατεία πέτυχε, δηλαδή πίστηκαν οι εκδότες προσωρινά τουλάχιστον να ανοίξουν όλες τις δημοσιεύσεις. Και αυτό έγινε και είναι ακόμα ανοιχτές. Θα είναι ανοιχτές μέχρι να προκηρύξει ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας ότι τελείωσε η πανδημία. Λοιπόν, με βάση αυτή την επιτυχημένη εκστρατεία, προσπαθεί μία ομάδα οργανισμών και ανθρώπων να κάνει το ίδιο και σε αυτή την περίπτωση. Θα δούμε κατά πόσο θα πετύχει. Μετά, επόμενα θέμα, επόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σύστημα της έρευνας. Έχουμε μία μανία με τις κατατάξεις. Έτσι συνεχώς βλέπουμε ποιο πανεπιστήμιο ή ποιο ομάδα είναι καλύτερη από κάποια άλλη ή ποιο πανεπιστήμιο, σε ποιο πανεπιστήμιο είναι καλύτερο το Α ή το Β δείκτης, έτσι ώστε το παιδί μας να πάει σε αυτό το πανεπιστήμιο κλπ. Τι αντιπροσωπεύουν αυτοί οι δείκτες. Τελικά, αν το ψάξει κανείς, δεν αντιπροσωπεύουν και πολλά πράγματα. Όλοι αυτοί οι δείκτες, ας το πούμε, μπορούν να το μαγειρευτεί, δεν είναι ίσως ο πιο κατάλληλος όρος, δεν μου έρχεται κάποιος άλλος όμως τώρα, μπορεί κανείς να καταφέρει έτσι ώστε να μοιράσει τις δείκτες. Μάλιστα, οι εταιρείες που βγάζουν τις δείκτες, αντί σημαντικού χρηματικού αριτήμου, σε βοηθάνε να τις ανεβάσεις. Δεν μπορώ να φανταστώ μεγαλύτερο conflict of interest από αυτό. Και έτσι έχουμε πάλι, διαβάζουμε, τώρα μιλάω για καθημερινές εφημερίδες και όλα, σαν μην πω για τα επιστημονικά περιοδικά. Θυμάστε ίσως το σκάνδαλο που είναι από μερικούς μήνες, πριν 6 μήνες,
με το Κολούμπια στη Νέα Υόρκη, το οποίο ήταν νούμερο 2 στην Αμερική και το οποίο βρέθηκε ότι μαγείρευε τους δείκτες του, μαγείρευε τα δεδομένα του έτσι ώστε να είναι υψηλά και όταν διορθωθήκανε τα εντοσαγωγικών λάθη, κατέβηκε από τη δεύτερη στην 18η θέση. Υπάρχει ένας αγώνας για να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για την έρευνα. Έχω μιλήσει στο παρελθόν με πολλούς υψηλού επίπεδου ακαδημαϊκούς, οι οποίοι λέει, περνάω το 40% του χρόνου μου να προσπαθώ να εξασφαλίσω χρηματοδότηση για την ομάδα. Το άλλο 40% είναι για να γράφω papers. Έτσι, το τι μένει για να γίνει πραγματική έρευνα είναι επίσης ένα μεγάλο ερώτημα. Το χειρότερο απ' όλα όμως είναι ότι η μικρή ανάληψη ρίσκου στο σύστημα σήμερα. Δηλαδή υπάρχει επίσης μία μεγάλη συζήτηση για το κατά πόσο η έρευνα σήμερα είναι λιγότερο παραγωγική και λιγότερο καινοτόμα. Κατά πόσο, δηλαδή, για παράδειγμα, έχουμε δημοσιευτεί πολλά άρθρα για την Επιτροπή Νόμπελ, οι οποίοι σε μερικές περιοχές, όπως στη φυσική για παράδειγμα, δεν βρίσκουν σχετικά νέους νομπελίστες και αναγκάζει να δίνουν τον Νόμπελ σε επιτυχίες, σε ανακαλύψεις, οι οποίες μπορεί να γίνουν πριν 50-60 χρόνια. Εδώ έχω που μια δημοσίευση, αν ενδιαφέρει κάποιον, υπάρχει το reference κάτω-κάτω, το πώς η παραγωγή αποτελεσμάτων από την έρευνα, η παραγωγή όμως πραγματικά καινοτόμων αποτελεσμάτων, δεν μιλάμε εδώ για δημοσιεύσεις. Βλέπετε δύο παράδειγμα δεξιά. Έχει σε αυτό το paper και πολλά άλλα παραδείγματα από πολλούς άλλους τομείς. Πώς λοιπόν, ενώ ο αριθμός των ερευνητών έχει αυξάνεται συνέχεια εδώ και 70-80 χρόνια και με γρήγορο ρυθμό, ο αριθμός των ανακαλύψεων δεν αυξάνεται με τον ίδιο τρόπο. Δεξιά έχετε, για παράδειγμα, στον αγροτικό τομέα και στον κλινικό τομέα, έτσι στην ιατρική. Εδώ, στην ιατρική, για παράδειγμα, το μέτρο είναι κατά πόσα χρόνια ζωής ασθενών διασώσαμε σε σχέση με τον αριθμό δημοσίευσεων, τον αριθμό των κλινικών δοκιμών και βλέπετε ότι από το 85-90 και μετά ότι αυτό μειώνεται συνεχώς. Τώρα, γιατί γίνεται αυτό, μπορεί να υπάρχουν πολλοί λόγοι, νομίζω είναι δύο οι κύριοι στους οποίους καταλήγει κανείς. Ο ένας είναι ότι ό,τι ήταν εύκολο να ανακαλυφθεί, είχε ανακαλυφθεί ήδη, ας το πω σχηματικά. Οπότε για κάθε καινούργια ανακάλυψη σε υφιστάμενους τομείς χρειάζεται να βάλει κανείς, να κάνει κανείς πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια. Ο άλλος είναι ότι η έρευνα σημαίνει πολύ συντηρητική, διότι πρέπει να δημοσιεύσεις. Σκεφτείτε ότι να πάρεις ρίσκο στην έρευνα σημαίνει ότι παίρνεις ρίσκο αποτυχίας. Σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να δουλέψει για δύο χρόνια ή τρία χρόνια και τελικά να μην βγει κάτι. Να μην βγει κάτι τουλάχιστον το επιτυχές. Και επειδή συνήθως με τα πέμπτη που σε έρευνα σήμερα είναι για επιτυχή έρευνα, αυτό αποθαρρύνει. Ποιος μεταπτυχιακός υπόδειχος ή PhD ή postdoc για παράδειγμα, ή ποιος καθηγητής που επιβλέπει κάποιον postdoc θα ζητήσει να δουλέψει κάτι για δύο χρόνια για παράδειγμα για το postdoc όταν υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να πάνε αυτά τα δύο χρόνια χαμένα, που δεν είναι χαμένα πραγματικά, αλλά είναι χαμένα με την έννοια ότι δεν θα υπάρξουν ενδεχόμενα δημοσιεύσεις. Οπότε έχουμε την τάση να βασιζόμαστε σε αυτά που έχουν γίνει ήδη και να πηγαίνουμε απλώς λίγο παραπέρα. Αυτό όμως μειώνει πάρα πολύ την πιθανότητα νέων ανακαλύψεων, οι οποίες πραγματικά θα ήταν σημαντικές για να αλλάξουν την επιστήμη. Και μετά έχουμε μια σειρά άλλων πραγμάτων, στα οποία δεν θα επεκταθώ λεπτομερώς, αλλά τα δεδομένα, για παράδειγμα, όπως σας είναι νομίζω με την ανοιχτή επιστήμη σε όλους γνωστό, είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό αυτών των δεδομένων που συλλέγονται, τα οποία οι άλλοι ερευνητές έχουν μετά πρόσβαση.
το οποίο πρώτον σπαταλούμε πολλά λεφτά γιατί τα ίδια δεδομένα συλλέγονται και ξανασυλλέγονται στη συνέχεια ή απλώς γίνονται έρευνες οι οποίες δεν έχουν δώσει κάτι αλλά κάποιος άλλος δεν το ξέρει και, και την επαναλαμβάνει. Υπάρχουν και προβλήματα ισότητας και υπάρχει τέλος να πω μια κουβέντα για το τελευταίο που λέει Focus on Stars, ότι έχουμε ακόμα αυτή την παλιά ρομαντική ίσως αντίληψη για το επιστήμονα, ο οποίος είναι κάπως μόνος, δουλεύει στο βαστήριό του και το έχουν λαμπρές ιδέες τις οποίες τις ακολουθεί και κάνει κάποιες ανακαλύψεις. Ενώ σήμερα όλοι μιλάμε για το πόσο η επιστήμη είναι συνεργατική, team science, και ότι δεν υπάρχει δηλαδή μόνος επιστήμονας ή τέλος πάντων αρχίζει και σπανίζει όλο και περισσότερο, αλλά δεν δίνουμε αξία στις ομάδες. Δεν αξιολογούμε, δεν επιβραβεύουμε ομάδες. Σπανίως συνήθως επιβραβεύουμε τα άτομα. Λοιπόν, και μετά από όλα αυτά, η ερώτηση είναι κάτω-κάτω στη διαφάνεια, είναι αυτό που θέλουμε για την επιστήμη. Είναι αυτός ο τρόπος που θέλουμε η επιστήμη να λειτουργεί σήμερα. Προχθές, στο Financial Times, είχε επίσης ένα άρθρο για σχετικά θέματα με την, όσον αφορά τα paper mills, δηλαδή τις φάμπρικες παραγωγής δημοσιεύσεων, οι οποίες δεν αντανακλούν κάποια πραγματική έρευνα, αλλά είναι εξολοκλήρου φτιαχτά, κυρίως στην Κίνα, αλλά και άλλο. Λοιπόν, αυτά ήταν τα προβλήματα. Ποιες είναι οι λύσεις? Οι λύσεις είναι να αλλάξουμε το culture, το πώς αντιλαμβανόμαστε την ποιότητα, τι είναι αυτό που κάνουμε, για το οποίο θα αισθανόμαστε περήφανοι, τι είναι αυτό για το οποίο όταν αξιολογούμε κάποιον, λέμε ότι είναι κάποιος επιστήμονας ή είναι μια καλή ομάδα. Τι πρέπει να αλλάξει? Πρέπει να αλλάξει αυτό το public space, δηλαδή η ποιότητα και το πού τα δημοσίευση δημοσιεύονται να είναι το σημαντικότερο τα κριτήρια, αλλά να κοιτάμε περισσότερο την ποιότητα πραγματικά αυτού που έγινε, αυτού των αποτελεσμάτων και τι επίδραση θα έχουν στην πραγματική ζωή, στην πραγματική επιστήμη. Δεύτερον, να μην κοιτάμε μόνο τα αποτελέσματα, αλλά και τη διαδικασία που οδηγεί σε αυτά τα αποτελέσματα. Το επάγγελμα του, το να δουλεύει στον ακαδημαϊκό τομέα, στον ερευνητικό τομέα, είναι από τα λίγα επαγγέλματα, διάβασα, που στην οποία δεν αξιολογεί τη συμπεριφορά σου. Δηλαδή, κάποιο ο οποίο έχει μια πολύ αρνητική συμπεριφορά, υποβιβάζει του συνεργάτε του, καταπιέζει του μεταπτυχιακού του υπότροφου, για παράδειγμα, κτλ. Αλλά καταφέρνει και έχει εξαιρετικέ, εντός εισαγωγικών, που θεωρούνται εξαιρετικές δημοσιεύσεις, πολλές σε πολύ ψηλής ποιότητας περιοδικά, αυτό μετράει. Είναι από τα ελάχιστα επαγγέλματα, δηλαδή αν δουλεύει να είσαι μια υπόλοιπο κόσμο, να αξιολογείται και τη συμπεριφορά που έχει, η συμπεριφορά που έχει στην δουλειά του, για παράδειγμα, για το κατά πόσο είναι συνεργάσιμος, για το πώς ασχολείται με την ανάπτυξη όλης της εταιρείας ή όλης της διεύθυνσης του ή της ομάδας στην οποία δουλεύει κτλ. Μετά, integrity, η ακεραιότητα, δεν ξέρω αν υπάρχει ποιος είναι ο κατάλληλος ελληνικός όρος, αλλά η ακεραιότητα στην δουλειά που κάνεις έχει μια πολύ στενή έννοια για τους περισσότερους. Σε πολλά πανεπιστήμια κάνει διδάσκεται, σε άλλα πανεπιστήμια είναι μάθημα, το οποίο πολλές φορές είναι υποχρεωτικό για τους πρακτικιακούς, αλλά συνοβάλλεται. Δηλαδή, συνοβάλλεται με την έννοια ότι εντάξει, εγώ δεν θα κλέψω. Α πούμε, τώρα πάω, είναι υποχρεωτικό να το κάνω το μάθημα, αλλά δεν θα μάθω και τίποτα. Όταν όμως κάποιος δεν μοιράζει τα αποτελέσματά του, επειδή δεν κατάφερα να αποδείξει αυτό που ήθελε να αποδείξει, ή απλώς δεν μοιράζει τα δεδομένα του, δεν αισθάνεται άσχημα. Έτσι είναι κάτι που το κάνουν όλοι. Οπότε δεν αισθάνεται άσχημα. Οπότε πιστεύω ότι υπάρχει ένα θέμα. Τι σημαίνει
να είσαι ακέραιος σαν επιστήμονας, το οποίο πρέπει επίσης να εξελιχθεί. Και τέλος, ένα άλλο μεγάλο θέμα, στο οποίο δεν πρόκειται προηγουμένως, είναι να γίνουμε υπεύθυνοι, να γίνουμε εμείς οι ερευνητές, οι ακαδημαϊκοί επιστήμονες, υπεύθυνοι για την ίδια μας την ερευνητική παραγωγή. Αν πάρουμε τις δημοσιεύσεις, αλλά και όλα τα υπόλοιπα που παράγονται, συνήθως ό,τι μόλις τα βγάλουμε, σταματάμε να αισθανόμαστε υπεύθυνοι για αυτά. Για παράδειγμα, πουλάμε, ξεπουλάμε τα πνευματικά μας δικαιώματα σαν συγγραφείς ενός και γλώσσες. Έτσι χάνουμε την ιδιοκτησία τους. Έχει ξοδέψει το δημόσιο συνήθως χρήματα για να βγουν αυτά τα αποτελέσματα, για να συλλεχθούν αυτά τα δεδομένα. Και, και τελικά τα δικαιώματα τα έχει κάποιος ο οποίος δεν έχει ξοδέψει χρόνια για αυτά και δεν έχει κάνει επίσης καμία προσπάθεια. Πίσω από όλα αυτά είναι το σύστημα των ανταμοιβών και των κινήτρων που δίνονται στους ερευνητές. Εσύ δεν είναι ότι φταίνε οι ερευνητές, δεν είναι κάποιο πρόβλημα, αλλά είναι το σύστημα φτιαγμένο έτσι, που σε οθεί να έχει ορισμένες συμπεριφορές. Και είναι αυτό που πρέπει να αλλάξει. Υπάρχουν και ορισμένα άλλα θέματα, όπως για παράδειγμα το πώς γίνονται οι δημοσιεύσεις, το οποίο δεν θα επεκταθώ σήμερα. Υπάρχει και το θέμα των υποδομών, στο οποίο είναι πρόβλημα σε πολλά μέρη, λιγότερο στην Ελλάδα. Υπάρχουν υποδομές σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλά το σύστημα των ανταμοιβών και των κινήτων που δίνονται είναι ένα τεράστιο θέμα για την βελτίωση της ποιότητας και της καινοτομίας στην επιστήμη. Όταν ρωτήσαμε πριν από το 2019 από το European University Association τα πανεπιστήμια τους τι είναι αυτό που σε κάνει επιτυχημένο στην καριέρα σου, φυσικά όπως περιμέναμε ήταν πρώτα δημοσιεύσεις, το σημαντικότερο, και δεύτερο ήταν κατά πόσο θέλεις να φτάσεις στο επιστήμιο. Άλλες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα mentoring, όπως το να ανοίξεις στην τοπική σου κοινωνία ή στην κοινωνία γενικά, όπως η ανοιχτή επιστήμη, ή όπως το να κοιτάς άλλου είδους ερευνητικά αποτελέσματα, όχι κατά ανάγκη δημοσιεύσεις, αλλά για παράδειγμα δεδομένα ή μεθοδολογίες κτλ. Ήταν, όπως βλέπετε, στον πάτο αυτής της λίστας, με λιγότερο από 50% των ερευνητών να λένε ότι αυτά είναι σημαντικά. Μίλησα λίγο πριν για αυτά. Εδώ έχουν γίνει προσπάθειες αλλαγών. Έτσι υπάρχει το DORA, το Declaration Risk Assessment, υπάρχουν επίσης τα GAP. Ναι. Συγγνώμη που σας διακόπτω πάλι. Υπάρχει αυτός ο... Ναι, έχει εξελιχθεί πάλι σε πολύ δυνατά αυτός ο ήχος. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσατε να αλλάξετε, να δοκιμάσετε να αλλάξετε δωμάτιο. Ίσως βοηθήσει. Για όλα τα πρόβλημα, τα meetings θα κάνω από εδώ. Και δεν ποτέ δεν είχα αυτό το πρόβλημα. Είναι πραγματικά δύσκολο να σας ακούσουμε το τελευταίο δίλεπτο, τρίλεπτο. Είναι πολύ κακός ο ήχος. Και όταν δεν μιλάω. Είναι μικροφωνισμός μάλλον, ναι. Και όταν δεν μιλάτε. Να σας κυρίως πω, όταν μιλάτε όμως. Θα μπορούσατε λίγο να ελέγξετε το μικρόφωνο σας, το source, ό,τι δέχετε από αυτό που έχετε στο headset. Και να μην μικροφωνίζει με τον υπολογιστή. Το μικρόφωνο είναι του υπολογιστή, δεν έχω στο headset μικρόφωνο σας. Α, οκ. Okay. Και από αυτό πάντα το κάνω. Ναι, μια αλήθεια. Για μια στιγμή. Δεν υπήρξε κάποια αλλαγή, φαντάζομαι. Όχι, συνεχίζουμε και ακόμα αυτόν τον θόρυβο. Δεν ακούγεται τίποτα τώρα. Τίποτα. Τώρα ακούγεστε καθαρότατα. Φαντάζομαι. Κάποια πρίζα σε άλλο δωμάτιο έκανε
που φαίνεται έκανε καλή επαφή. Δεν πειράζει, αλλά το βρήκα. Ναι, κρίμα. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Έχουμε χάσει και αρκετή ώρα τώρα με αυτό το, αυτή την ιστορία. Και έχασα και την παρουσίαση. Πού είναι η παρουσίαση? Επιταχύνω, γιατί... Ναι, ευχαριστώ. Θα έχετε τα τηλεφάνια στο χιόλου, θα μπορούσατε να κοιτάξετε και εσείς. Λοιπόν, οπότε, για να βελτιωθούν αυτά τα προβλήματα και για να μπορέσουμε να κοιτάξουμε πραγματικά πώς μπορούμε να παράγουμε έρευνα ψηλής ποιότητας με πραγματικά με πραγματική επιρροή στην πορεία της επιστήμης, πρέπει να πάρουμε από ένα σύστημα στο οποίο η αριστεία ορίζεται σε μεγάλο βαθμό με βάση το πού δημοσιεύεις και το πόσο δημοσιεύεις, σε κάποιο σύστημα που έχουμε μια πιο σύνθετη, ένα πιο σύνθετο ορισμό της αριστείας, από ένα σύστημα το οποίο σπρώχνει τους ερευνητές να παράξουν κυρίως δημοσιεύσεις, σε ένα σύστημα το οποίο επίσης τους δίνει κίνητρα να παράξουν όλων των ειδών τα άλλα παράγωγα της επιστήμης, στα οποία τώρα δεν δίνουμε μεγάλη σημασία, δεν καταναλώνουμε σημαντικό πολύ από το χρόνο μας. Και σε ένα σύστημα το οποίο αντί να επιβραβεύει μόνο άτομα, θα επιβραβεύει και άτομα βέβαια, αλλά θα επιβραβεύει και τη συνεργασία ανάμεσά του, θα επιβραβεύει τις ομάδες. Λοιπόν, και για αυτόν τον σκοπό έγινε αυτή η πρωτοβουλία η ευρωπαϊκή. Για να αλλάξεις την κουλτούρα, δεν την αλλάζεις εύκολα, δεν την αλλάζεις με κάποιες αποφάσεις κυβερνήσεων, για παράδειγμα υπουργείων ή με την απόφαση κανόνας. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι αργή και στην οποία πρέπει να συμμετέχουν και να είναι πεισμένοι γιατί πρέπει να συμμετέχουν όλοι, με άλλα λόγια, οι ερευνητές, οι χρηματοδότες της έρευνας, τα Ινστιτούτα και σε έναν βαθμό κιόλας, στο βαθμό που έχουν σημαντικό ρόλο στο ερευνητικό σύστημα που είναι ποικίλει από χώρα σε χώρα και τα κράτη, οι κρατικές υπηρεσίες ή τα Υπουργεία. Αυτό εδώ επιμένω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει συνάφεια ανάμεσα στον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται οι ερευνητές, για παράδειγμα, ποια είναι τα κριτήρια για να πάρει κανείς μια θέση μόνιμου καθηγητή στο πανεπιστήμιο, με το πώς αξιολογούνται τα projects, τα project proposals, οι προτάσεις, και με το πώς αξιολογούνται ερευνητικά ιδρύματα. Αυτά τα τρία πρέπει να είναι με κριτήρια τα οποία είναι συναφή, δηλαδή να μην έχετε το ένα αντίθεση με το άλλο. Στο ευρωπαϊκό επίπεδο ξεκινήσαμε με μία μελέτη καταρχήν, το λεγόμενο Scoping Report που δημοσιεύθηκε το Νοέμβριο του 2021. Μιλάμε δηλαδή για πολύ πρόσφατη προσπάθεια, η οποία όμως έχει προχωρήσει πολύ, η οποία κατέληξε στην συμφωνία σε ένα κείμενο. Ένα κείμενο όμως που δεν θα είναι κείμενο διακήρυξης απλά, αλλά θα είναι ένα κείμενο στο οποίο θα δεσμευτούν αυτοί που τυπογράφουν, θα εφαρμόσουν αυτά που λέει και θα ελέγχονται για αυτό το πράγμα. Και τέλος, σε ένα coalition, σε ένα συνασπισμό εκείνων που υπογράφουν αυτό το κείμενο και δεσμεύονται, για να μπορέσουν να βοηθηθούν έτσι ώστε να εφαρμόσουν και να προχωρήσουν σε αυτά τα οποία δεσμεύτηκαν. Λοιπόν, αυτό είναι πώς αναπτύχθηκε το κείμενο της συμφωνίας. Έτσι υπήρχε μια μικρή ομάδα η οποία αποτελειόταν από μια νεαρή ερευνήτρια. Έπρεπε να έχω πει ήδη ότι αυτό για το οποίο μιλάμε έχει τεράστια σημασία κυρίως για τους νέους ερευνητές, έτσι, για τους μεγάλους, δηλαδή εκείνοι που ήδη έχουν κάνει ουσιαστικά την καριέρα τους.
το έχουν κάνει με το υπάρχον σύστημα. Το μέλλον τους δεν διακυβεύεται εντός εισαγωγικών, αλλά για τους νέους ερευνητές έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία, οπότε πρέπει να συμμετέχουν όσο γίνεται πιο ενεργά σε αυτή την ανάπλαση του συστήματος. Λοιπόν, είχαμε κάποιον για να γράφει και, που ήταν κύριο συμμετέχο στην ομάδα, που ήταν μια νεαρή ερευνήτρια, και υπήρχαν και τρεις οργανισμοί εκτός την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήταν και το Science Europe σαν συνασπισμός χρηματοδοτών, μεγαλύτερος συνασπισμός χρηματοδοτών της έρευνας στην Ευρώπη, και το European University Association, επειδή σαν το μεγαλύτερο συνασπίζει πάνω από 900 πανεπιστήμια στην Ευρώπη, μέλη που πιστεύω ότι ήταν και πολλά, ήταν όλα της Κύπρου και της Ελλάδας. Λοιπόν, αυτοί οι τέσσερις μαζί γράφανε και ταυτόχρονα τσεκάρανε τα γραπτά τους με ένα core group γύρω στα 25 άτομα, το οποίο ήταν πιο αντιπροσωπευτικό, αλλά βέβαια δεν μπορεί να γράφεις ταυτόχρονα 25. Μπορεί να γράφεις με 3-4, αλλά όχι με 25. Λοιπόν, τσεκάρανε τα γραπτά τους κάθε μία-δύο εβδομάδες και πέραν feedback από αυτό το core group. Και επίσης υπήρχε και μια συνέλευση όλων των ενδιαφερόντων, η οποία αριθμούσε πάνω από 300 σε κάποια φάση ιδρύματα, στο οποίο συμμετείχαν και μερικά ελληνικά. Λίγα, νομίζω κανένα από την Κύπρο, αν δεν κάνω λάθος, αλλά υπήρχαν και 2 ή 3 ελληνικά, μεταξύ των οποίων και το Αθηνά, μια και είστε παρόντες. Λοιπόν, αυτό έφτασε σε ένα τελικό κείμενο, το οποίο μετά, αυτό που γράφω Final Agreement, το οποίο είχε τσεκαριστεί επίσης και με τα Υπουργεία επανειλημμένως και με το Συμβούλιο σε προσώπους των κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό λοιπόν το τελικό κείμενο καλέστηκαν να υπογράψουν αυτοί οι οποίοι όποιοι ήθελαν. Εδώ είναι να σας δείχνω ποιοι συμμετείχαν στη συγγραφή συνολικά, δηλαδή ποιοι ήταν στη συνέλευση. Και βλέπετε ότι ήταν, για παράδειγμα, 30 χρηματοδότες έρευνας, ήταν 52 ερευνητικά κέντρα, ήταν, πόσα λέει, πανεπιστήμια εκεί, ήταν 168 πανεπιστήμια. Μιλάμε δηλαδή για κάτι πάρα πολύ αντιπροσωπευτικό. Και όλο αυτό έγινε σε ένα διάστημα γύρω στους 6 μήνες, με πάρα πολύ γρήγορη και εντατική δουλειά. Λοιπόν, τη φωνή αυτή έχει 10 αρχές και 10 commitments. Από τα 10 αυτά commitments, τα 4 είναι τα πιο βασικά και τα 6 είναι αυτά τα οποία είναι τα υποστηρικτικά, δηλαδή αυτά τα οποία χρειάζονται να γίνουν έτσι ώστε να μπορούν να επιτευχθούν τα 4 τα προηγούμενα. Εδώ είναι οι αρχές, δεν θα τις αναπτύξω. Λοιπόν, τα βασικά αυτά commitments, στα οποία οι δεσμεύσεις, ας πούμε, είναι πρώτον ότι αυτοί που υπογράφουν ένα πανεπιστήμιο, για παράδειγμα, αναγνωρίζει όλες τις χώρες του προσωπικού του και όχι μόνο όλες τις χώρες στην επιστήμη, στην έρευνα, στην τεχνολογία, και όχι μόνο για παράδειγματα της δημοσίευσης, ότι θα βασίζει την αξιολόγηση σε ποιοτική αξιολόγηση, ποιοτικά κριτήρια, και μπορεί να χρησιμοποιεί επίσης και δείκτες, αλλά μόνο υποστηρικτικά. Όχι αυτό που γίνεται πολύ συχνά, είναι τρεις δημοσίευσεις σε περιοδικά με GIF τέτοιο, και τα λοιπά, χωρίς να κοιτάμε στην ουσία του το περιεχόμενο, του τι δημοσιεύει και τι απήχηση μπορεί να έχει. Τρίτον, ότι δεν θα χρησιμοποιούν καθόλου general publication based metrics και ιδιαίτερα το GIF και το H-index, στο οποίο έχουν αποδειχθεί εδώ και πολλά χρόνια και ξανααποδειχθεί, αλλά δεν υπάρχει μια ουσιαστική αλλαγή, ότι δεν αντικατοπτρίζουν πραγματικά την ποιότητα της έρευνας. Και τέλος, ότι θα αποφύγουν την χρήση των κατατάξεων, rankings, των ερευνητικών οργανισμών και των πανεπιστημίων,
όταν αξιολογούν. Για παράδειγμα, έχουμε διάφορα υπουργεία στην Ευρώπη, δεν νομίζω ότι είναι η περίπτωση της Ελλάδας, αλλά που η χρηματοδότηση του πανεπιστημίου εξαρτάται από το ranking. Δηλαδή, υπογράφει ένα συμβόλαιο ουσιαστικά το Υπουργείο με ένα πανεπιστήμιο και του λέει ότι αν ανεβείς από την 50η στη 40η θέση, θα έχεις τόσα εκατομμύρια παραπάνω χρηματοδότηση. Λοιπόν, και αυτό επίσης ότι πρέπει να σταματήσει. Δεν αποκλείει εντελώς τη χρήση αυτών των κατατάξεων, γιατί υπάρχουν μερικές χρήσεις οι οποίες θεωρήθηκε ότι είναι θεμητές, αλλά λέει να αποφευθεί όσο γίνεται. Λοιπόν, δεν επεκτείνομαι στα support commitments. Εδώ είναι χρονοδιάγραμμα, δίνονται 5 χρόνια, γιατί εδώ μιλάμε για σημαντικές αναμορφώσεις του συστήματος. Δηλαδή, πρέπει για παράδειγμα το Πανεπιστήμιο να κάτσει να δει με το τμήμα προσωπικού ποια κριτήρια χρησιμοποιούνται για προαγωγή και πώς αυτά μπορούν να αλλάξουν. Για παράδειγμα, από μια βαθμίδα καθηγητή στην επόμενη ή για πρόσληψη ενός ερευνητή κτλ. Όλα αυτά πρέπει να αναμορφωθούν, οπότε χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα. Δίνονται 5 χρόνια. Όχι για να διαμορφωθεί πλήρως το σύστημα, αλλά έτσι ώστε να υπάρξει ένας πλήρης κύκλος και να μπορέσουν οι οργανισμοί να πούνε ναι, το δοκιμάσαμε, κάναμε αυτά, είχαμε αυτά τα αποτελέσματα, τώρα πάμε να βελτιώσουμε περαιτέρω σε ένα δεύτερο κύκλο το σύστημά μας. Η υποδοχή αυτής της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής ήταν πάρα πολύ θετική στο διεθνή τύπο. Εδώ σας έχω προς το τίτλο ενός editorial από το Nature, Support Europe's Bold Vision for Responsible Research Assessments, αλλά και πέρα από το Nature ήταν πολύ θετική. Βλέπουμε να γίνονται ταυτόχρονα παρεμφερή πράγματα σε άλλα μέρη του κόσμου μετά την Ευρώπη, συμπεριλαμβανόμενων των ΗΠΑ. Λοιπόν, και για να υποστηριχθεί όλη αυτή η προσπάθεια, έγινε και ένας συνασπισμός, ο οποίος λέγεται COARA, αναφέρθηκε λίγο προηγουμένως. Το πώς κυβερνάται, αυτός διευθύνεται, είναι όπως όλοι οι οργανισμοί, με μια γενική συνέλευση κτλ. Αλλά αυτό που έχει, εκεί που γίνει πραγματικά η δουλειά, είναι οι ομάδες εργασίας, τα working groups. Και τα working groups είναι δομημένα με βάση ορισμένα οριζόντια ζητήματα, αυτό που λέει interest communities, τα οποία αφορούν όλες τις θεματικές περιοχές της επιστήμης και όλων των ειδών τους θεμητικούς οργανισμούς. Αλλά μετά σε κάθε θεματική περιοχή βάζει τα δικά της κριτήρια. Δουλεύουν μαζί για να αναπτύξουν τα δικά τους κριτήρια. Διότι δεν μπορείς να αξιολογήσεις με τον ίδιο τρόπο κάποιον που δουλεύει στις ανθρωπιστικές επιστήμες με κάποιον που είναι φυσικός ή με κάποιον που είναι στην ιατρική, για παράδειγμα. Οπότε έχουμε θεματικές περιοχές. Έχουμε επίσης ομάδες οι οποίες βασίζονται στο χαρακτήρα του οργανισμού. Επίσης δεν μπορείς να αξιολογήσεις με τον ίδιο τρόπο έναν που δουλεύει στο πανεπιστήμιο και διδάσκει ταυτόχρονα, για παράδειγμα, ή κάνει άλλα πράγματα με κάποιον που είναι σε ένα ερευνητικό κέντρο κοντά στη βιομηχανία. Οπότε αυτά λέγονται institution communities. Και τέλος έχουμε και εθνικές κοινότητες, γιατί μερικές χώρες επιμείνανε να μπορούν να συντονίζονται και σε εθνικό επίπεδο. Αυτό συνέβη, ας πούμε, με την Ισπανία και τη Γερμανία, που θέλανε να έχουν μέσα στα πλαίσια του COARA ένα εθνικό συντονισμό επίσης. Αυτό είναι, η διαφάνεια είναι κανένα μήνα παλιά, τώρα δεν ξέρω ποια είναι τα νούμερα ακριβώς, αλλά θα είναι γύρω στα 450, ίσως 500, αλλά υπήρξαν 423 οργανισμοί, οι οποίοι όχι που υπογράψανε ίσως περισσότεροι, αλλά που έχουν γίνει μέλος του COARA από 35 διαφορετικές χώρες. Και βλέπετε στην διαφάνεια ότι το 63%, 2/3 περίπου, είναι πανεπιστήμια. Όπως αναμενόταν βέβαια, διότι τα πανεπιστήμια είναι η πλειονότητα αριθμητικά των ερευνητικών οργανισμών, αλλά βλέπουμε και ακαδημίες, βλέπουμε άλλους αντιπρόσωπους ερευνητών σαν άτομα, βλέπουμε ερευνητικά κέντρα και βλέπουμε και χρηματοδότηση έρευνας. Λοιπόν, σταματάω εδώ, διότι δεν έχω καιρό να επεκταθώ στα άλλα θέματα. Και αυτό το μήνυμα που ήθελα να κρατήσετε είναι ότι βασικά παίρνεις συμπεριφορά την οποία ανταμείβεις. Πρέπει να σκεφτούμε πολύ καλά τι ακριβώς ανταμείβουμε.
Και εάν το κάνουμε αυτό, είμαστε πεπισμένοι και όχι απλώς πεπισμένοι, έχουμε νομίζω όλα τα επιχειρήματα, ότι αυτό θα συνεισφέρει σε μια πολύ σημαντική αύξηση στην αποτελεσματικότητα, στην ποιότητα και στην, και στην τις έρευνες, αλλά και στην εμπιστοσύνη που η κοινωνία, ο πολίτης δείχνει στην έρευνα και στους ερευνητές, η οποία αυτή τη στιγμή σύεται. Έτσι, είναι με το πώς αρνούνται τα εμβόλια, για παράδειγμα, είδαμε έτσι πολύ γλαφυρά στο διάστημα της πανδημίας, πόσο μεγάλο είναι το τμήμα του πληθυσμού, το οποίο δεν έχει εμπιστοσύνη στην έρευνα και στους ερευνητές. Και είναι και αυτό ένα θέμα συζήτηση πολύ σχετικό με αυτά τα οποία μόλις είπαμε, το οποίο επίσης κάποια άλλη στιγμή θα μπορούσαμε να λύσουμε. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Συγγνώμη για όλη την ιστορία και την καθυστέρηση με τους ήχους από το background. Ευχαριστούμε. Ευτυχώς λύθηκε το θέμα, κανένα πρόβλημα. Πήραμε λίγο αργά όταν πέρασε η ώρα.